Για να υποδεχθεί τον Dr. Ευθύμιο Ταρταρά, Head of Geoscience, Carbon Carbon Storage, στην Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογοναθράκων και Ενεργειακών Πόρων. Η σωστή απάντηση για όσους, αν μπορούμε να δούμε λίγο την απάντηση πριν ξεκινήσουμε. Ωραία. Το θετικό είναι ότι έχουμε τους περισσότερους στη σωστή απάντηση και ελπίζουμε η κουβέντα αυτή να βοηθήσει και τους υπόλοιπους να καταλάβουν καλύτερα την τεχνολογία αυτή. Καλημέρα σας και από εμάς. Μιλάμε λοιπόν για την δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα, μια διαδικασία που μπορεί να βοηθήσει στον περιορισμό της κλιματικής αλλαγής. Σαφώς στόχο έχει την δέσμευση διοξιδίου του άνθρακα από τους βιομηχανικούς τομείς, αλλά μπορεί και να προάγει την υδρογονοκίνητη οικονομία. Σε συνάρτηση με την Ευρωπαϊκή Ένωση για περιορισμό για ουσιαστικά κλιματική ουδετερότητα και η Ελλάδα με τον Εθνικό Κλιματικό Νόμο στοχεύει σε μείωση των εκπομπών. Έχουμε τον πρώτο στόχο μας σε 5 μόλις χρόνια, το 2030, για μείωση 55% του διοξιδίου του άνθρακα και το 2040 για 80% με στόχο πλέον μηδενικές εκπομπές μέχρι το 2050. Σε αυτή την πράσινη μετάβαση της χώρας, σημαντικό ρόλο παίζει η Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων ΑΕ, της οποίας εκπρόσωπος σήμερα είναι ο Dr. Ευθύμιος Ταρτάρας, Head of Geoscience και CCS. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σε όλους. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ μαζί σας. Και εμείς που σας έχουμε. Θα μας βοηθήσετε λίγο να καταλάβουμε αυτό το πολύπλοκο τεχνικό ζήτημα του CCS. Φυσικά. Πολύ ευχαρίστω. Θα προσπαθήσουμε, αν έχουμε και το slide ίσως, θα βοηθούσε για να... Πολύ ωραία. Χωρίς να μπω σε πολύ τεχνικές λεπτομέρειες, θα προσπαθήσω πολύ σύντομα να εξηγήσω περί τίνος πρόκειται. Αυτό είναι ένα γράφημα που δείχνει πολύ απλά κάποιες διαδικασίες. Μιλάμε εδώ για δέσμευση διοξιδίου του άνθρακα που παράγεται κυρίως από βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Είτε αυτές είναι εργοστάσια παραγωγής τσιμέντου, είτε είναι σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίοι καίνε, παραδείγματος χάρη, ορυκτά καύσιμα. Σε αυτές τις εγκαταστάσεις μπορούμε να εγκαταστήσουμε κάποιες άλλες εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν χημικές διεργασίες για να δεσμεύσουν το διοξείδιο του άνθρακα από τον, ας το πούμε, τον καπνό που βγαίνει μετά την καύση των καυσίμων ή την διεργασία παραγωγής τσιμέντου. Αυτό λοιπόν το διοξείδιο του άνθρακα που δεσμεύουμε εκεί πέρα μπορούμε μετά να το συμπιέσουμε ή να το υγροποιήσουμε και να το μεταφέρουμε σε μια εγκατάσταση όπου θα γίνει η αποθήκευση. Αυτή η μεταφορά μπορεί να γίνει είτε με πλοία, όπως δείχνω εδώ, αλλά αυτό είναι μία μόνο περίπτωση. Μπορεί να γίνει επίσης και με σωλήνες, όπως μεταφέρουμε το φυσικό αέριο, παραδείγματος χάρη. Οπότε στην ξηρά θα γίνει με σωλήνες, στην θάλασσα θα γίνει με κάποια ειδικά καράβια, τα οποία ακόμα δεν υπάρχουν σε μεγάλο βαθμό. Τώρα αρχίζουν και χτίζονται σιγά-σιγά. Είναι μια καινούργια βιομηχανία. Τώρα, πού θα το βάλουμε αυτό το διοξείδιο του άνθρακα? Θα το βάλουμε πολύ βαθιά στο υπέδαφος, μέσα στη γη. Και όταν λέω πολύ βαθιά, μιλάω για πάνω από 1000 μέτρα βάθος κάτω από τη γη. Και αυτό μπορεί να είναι είτε σε παλιά κοιτάσματα πετρελαίου ή φυσικού αερίου, τα οποία πλέον έχουν εξαντληθεί, είτε μπορεί να είναι σε υφάλμηρους υδροφορείς. Δηλαδή, όχι σε στρώματα που περιέχουν πόσιμο νερό, σε στρώματα που περιέχουν αλατούχο νερό, πολύ βαθιά, okay, πάνω από 1000 μέτρα. Σκεφτείτε λίγο, επειδή υπάρχει μερικές φορές μία παρανόηση στο ευρύ κοινό, ότι νομίζει ο κόσμος ότι υπάρχουν κάποιες κοιλότητες στη γη κτλ. Δεν ισχύει αυτό. Σκεφτείτε ότι έχουμε πετρώματα, σκεφτείτε τα λίγο σαν σφουγγάρι, το οποίο έχει κάποιους σπόρους στο σφουγγάρι, μέσα στους οποίους υπάρχει νερό, αν το έχουμε βάλει κάτω τη βρύση. Τα πετρώματα έχουν μέσα νερό είτε κάποια άλλα υγρά, όπως είναι το πετρέλαιο, και εμείς εκεί θα έρθουμε και θα εισπιέσουμε το διοξείδιο του άνθρακα, το οποίο, ας πούμε, θα αντικαταστήσει το πετρέλαιο ή το νερό που τυχόν υπάρχει εκεί. Αυτή είναι όλη η ιδέα. Και μετά αυτό θα μείνει εκεί για χιλιάδες χρόνια. Θεωρητικά αυτό είναι φτιαγμένο για να είναι μια μόνιμη αποθήκευση και μπορούμε αργότερα, νομίζω, θα... Ωραία. Να συζητήσουμε λίγο. Ωραία, ωραία. Ας πάμε στο κομμάτι της υπερθέρμανσης του πλανήτη, γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε τη Συμφωνία των Παρισίων, η οποία προσβλέπει σε περιορισμό της αύξησης της θερμοκρασίας κατά 1,5 βαθμό. Με όλα τα αυτά είδαμε πριν και με τον κύριο Κρυμιτζή, ότι ουσιαστικά αυτή τη στιγμή έχουμε διοξίδιο του άνθρακα
περισσότερο από ό,τι είχαμε ποτέ τα τελευταία 140 εκατομμύρια χρόνια. Σωστά. Πώς μπορεί το CCS να βοηθήσει στην υπερθέρμανση του πλανήτη? Ναι, ισχύει αυτό, γιατί παρότι έχουν γίνει πολλές συμφωνίες για μείωση των εκπομπών και πολλές χώρες, ιδίως η Ευρώπη θα έλεγα, έχουν κάνει τεράστια βήματα προς αυτή την κατεύθυνση, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η συνολική παραγωγή διοξείδιου του άνθρακα τελικά έχει αυξηθεί, γιατί υπάρχουν πολλές άλλες χώρες, κυρίως του τρίτου κόσμου, που βρίσκονται σε φάση μεγάλης ανάπτυξης κτλ. Οπότε πρέπει να βρούμε, να χρησιμοποιήσουμε ό,τι λύση υπάρχει διαθέσιμη. Και είναι η δέσμευση και αποθήκευση του διοξείδιου του άνθρακα, το CCS που το λέμε, το Carbon Capture and Storage, είναι μία από αυτές τις λύσεις, mm-hmm. γιατί μπορεί να δεσμεύσει μεγάλες ποσότητες και να τις βγάλει από την ατμόσφαιρα, να αφαιρέσει. Έχει δηλαδή ένα καθαρό αρνητικό αποτύπωμα στις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα και να τις αποθηκεύσει μονίμως κάτω από τη γη. Οπότε είναι πολύ σημαντική η πιθανή προσφορά του. Παραδείγματος χάρη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με το καινούριο το Net Zero Industry Act, συγγνώμη για τα αγγλικά, αλλά δεν το ξέρω στα ελληνικά, εκεί πέρα λέει ότι πρέπει η Ευρώπη να έχει 50 εκατομμύρια τόνους διοξιδίου του άνθρακα δεσμευμένους μέχρι το 2030, δηλαδή σε 6 χρόνια από τώρα, και 250 εκατομμύρια τόνους μέχρι το 2040. Mm-hmm. Είναι τεράστιες ποσότητες, οι οποίες είναι δύσκολο να αφαιρεθούν με κάποιο άλλο τρόπο παρά με αυτόν. Είναι πραγματικά ένας τρόπος αφαίρεσης διοξιδίου του άνθρακα από την ατμόσφαιρα. Κατανοητό. Με όλα αυτά υπάρχει μια επικριτική στάση απέναντι στο CCS, κυρίως από αυτούς οι οποίοι λένε ότι γιατί να παράγουμε, να δεσμεύουμε και να αποθηκεύουμε, αντί να μην παράγουμε καθόλου. Μετά μιλούν για το θέμα του κόστους, ότι είναι μια κοστοβόρα διαδικασία και όσον αφορά στην έρευνα και στην ανάπτυξη, αλλά και στη μεταφορά. Ένα άλλο στοιχείο που φαίνεται να δημιουργεί έρηδες είναι και το πόσο ενεργοβόρος διαδικασία είναι και για την δέσμευση, αλλά και για τη μεταφορά. Είναι ουσιαστικά το CCS μια λύση ανάγκης, όπως αναφέρετε πριν, είναι μία από τις μεθόδους, είναι μία ουτοπία, είναι η λύση μας, όπλο κατά της κλιματικής αλλαγής. Θα έλεγα ότι είναι μία από τις λύσεις. Δεν υπάρχει μία μόνο λύση, δεν είναι silver bullet, αυτό είναι σίγουρο. Καταρχήν, προφανώς, θα έλεγα ότι ο στόχος μας είναι να μειώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο γίνεται την παραγωγή διοξειδίου του άνθρακα. Προφανώς, θέλουμε όλοι να πάμε σε παραγωγή ενέργειας που δεν θα περιέχει την έκκληση διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα. Αυτό, βέβαια, έχει κάποιους περιορισμούς. Είναι γεγονός ότι αυτή τη στιγμή, παρόλο που στην Ελλάδα, παραδείγματος χάρη, υπάρχουν μέρες στη διάρκεια της χρονιάς που έχουμε ηλεκτρική ενέργεια μόνο από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Mm-hmm. Αυτό όμως δεν είναι πάντα ο κανόνας, γιατί πολλές φορές δεν υπάρχει ήλιος, δεν φυσάει ο άνεμος κτλ. Οπότε ακόμα έχουμε την ανάγκη ορυκτών καυσίμων. Και αν όχι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου σιγά-σιγά μπορούμε να πούμε ότι τα ορυκτά καύσιμα βγαίνουν από το μείγμα όλο και περισσότερο, στον υπόλοιπο κόσμο είναι σίγουρο ότι για τα υπόλοιπα 30 χρόνια τουλάχιστον τα ορυκτά καύσιμα και ιδίως το φυσικό αέριο, που είναι το πιο καθαρό, ας το πούμε, από τα ορυκτά καύσιμα, θα συνεχίσουν να παίζουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Οπότε πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να αποθηκεύσουμε, να αφαιρέσουμε από την ατμόσφαιρα το διοξείδιο του άνθρακα που παράγεται από αυτή την παραγωγή ενέργειας. Κάτι άλλο πολύ σημαντικό όμως που θέλω να τονίσω είναι το εξής. Υπάρχουν βιομηχανίες, αυτές που τις λέμε hard to abate, που έχουν δυσκολία στο να μειώσουν το ανθρακικό τους αποτύπωμα, όπως είναι η τσιμεντοβιομηχανία, η οποία στη χώρα μας είναι πολύ σημαντική. Αυτές οι βιομηχανίες έχουν κάνει τεράστια βήματα στην απανθρακοποίηση, αλλά η χημική διεργασία που παράγει το τσιμέντο παράγει διοξείδιο του άνθρακα. Αυτό είναι κάτι που δεν μπορεί να αλλάξει, εκτός και αν κάποιος βρει μια εντελώς καινούργια διαδικασία παραγωγής τσιμέντου. Οπότε αυτό το διοξείδιο του άνθρακα πρέπει να βρούμε έναν άλλο τρόπο να το αφαιρέσουμε από το μείγμα που εκλείεται στην ατμόσφαιρα. Και εκεί το CCS, η δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα, είναι πραγματικά η μοναδική λύση για να πέσουν τα επίπεδα του άνθρακα στην ατμόσφαιρα. Τώρα, για το άλλο θέμα, νομίζω, για την ασφάλεια, είπατε σωστά. Αυτό που θέλω επίσης να ξεκαθαρίσω είναι το εξής. Όταν δίνουμε κάποια άδεια αποθήκευσης, δεν είναι ένα λευκό χαρτί που λέμε «Ναι, μπορείτε να πάτε και να αποθηκεύσετε σε εκείνη την περιοχή». Αυτή συνοδεύεται από συγκεκριμένους κανόνες και όρους και περιβαλλοντικούς με τους οποίους μπορεί να γίνει αυτή η αποθήκευση. Δηλαδή, υπάρχουν συγκεκριμένα πόσα πηγάδια θα υπάρχουν για να γίνεται η σπίση του διοξείδιου του άνθρακα. Τι μέτρα θα παίρνονται ώστε να γίνεται η παρακολούθηση, το monitoring που λέμε, της κατάστασης του διοξειδίου του άνθρακα στο υπέδαφος κατά τη διάρκεια ζωής του έργου, αλλά και μετά τη λήξη του έργου. Και ανάλογα, επίσης, πρέπει να υπάρχουν και συγκεκριμένα μέτρα
όχι μόνο πρόληψης, αλλά και επέμβασης σε περίπτωση που δούμε ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Επίσης, οι άδειες αυτές θα περάσουν πέρα από την ΔΕΗΕ, που είναι υπεύθυνη για την έκδοση της άδειας αυτής καθεαυτής. Προφανώς πρέπει να βγει και η ΑΕΠΟ, η άδεια περιβαλλοντικών όρων, από την ΔΥΠΑ, που είναι η Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης. Και επίσης, κάτι πολύ σημαντικό είναι το εξής. Επειδή έχω ακούσει στο παρελθόν ο κόσμος που έχει κάποιες ανησυχίες σχετικά με το πόσιμο νερό κτλ. Ξαναλέω ότι μιλάμε για αποθήκευση κάτω, πάνω δηλαδή, από 1 χιλιόμετρο βάθους από την επιφάνεια του εδάφους ή από τον πυθμένα της θάλασσας, αν βρίσκεται στη θάλασσα. Οπότε δεν έχει καμία σχέση με στρώματα από τα οποία αντλούμε πόσιμο νερό. Είναι πολύ βαθύτερα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, νομίζω. Οπότε δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος ανησυχίας. Και επίσης, πολύ σημαντικό είναι ότι στα πρώτα 20-30 χρόνια, θα έλεγα ότι είναι η σημαντική περίοδος, η κρίσιμη περίοδος, όπου πρέπει να γίνεται η παρακολούθηση αυτών των έργων. Γιατί μετά, όσο περνάει ο χρόνος, γίνεται σιγά-σιγά, χωρίς να μπω σε μεγάλη τεχνική λεπτομέρεια, αλλά γίνεται ορυκτοποίηση του διοξιδίου του άνθρακα μέσα στο υπέδαφος. Οπότε, όσο περνάει ο χρόνος και κάνουμε εμείς την παρακολούθηση με το monitoring, βλέπουμε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα, αυξάνεται η εμπιστοσύνη που έχουμε, αλλά και ταυτόχρονα οι χημικές διεργασίες που πραγματοποιούνται στο υπέδαφος σημαίνουν ότι το διοξείδιο αυτό του άνθρακα είναι όλο και πιο δεσμευμένο και ακόμα πιο δύσκολο να διαρρεύσει. Νομίζω ότι αυτή είναι η αγωνία, η διαρροή για τις μελλοντικές ζημιές, είτε στον υδροφόρο ορίζοντα, είτε στην ατμόσφαιρα. Κατά τη διάρκεια που γίνεται η αποθήκευση, υπάρχει πιθανότητα τέτοιας διαρροής? Κατά τη διάρκεια που γίνεται, θα έλεγα πως όχι. Υπάρχουν κάποια πηγάδια που χρησιμοποιούνται για να γίνει μέσα η έγχυση του διοξείδιου του άνθρακα και υπάρχουν κάποια άλλα πηγάδια που αφαιρούν νερό για να μπορέσει να κρατηθεί η πίεση στα ίδια επίπεδα που ήταν και πριν. Ένα σημαντικό θέμα αποτελούν τυχόν παλιές ιωτρήσεις, παλιά πηγάδια που υπάρχουν, τα οποία θα πρέπει να έχουν σφραγιστεί με τέτοιο τρόπο που να μην επιτρέπουν να υπάρχει οποιαδήποτε διαρροή. Ωραία. Η ΕΔΕΙΕΠ είναι η αδειοδοτούσα αρχή εδώ και 2 χρόνια. Θα θέλαμε λίγο να καταλάβουμε ποια είναι η κατάσταση στην Ελλάδα σήμερα, δηλαδή πόσο κοντά είμαστε στους στόχους μας, αν έχετε αίσθηση τι ποσοστό επιχειρήσεων έχει στραφεί σε πρωτόκολλα CSS και εάν μπορούμε να διευκολύνουμε την πραγματικότητα, την επιχειρηματική πραγματικότητα και την περιβαλλοντική πραγματικότητα της Ελλάδας στο μέλλον. Θα έλεγα ότι είμαστε σε σχετικά καλό επίπεδο ανάπτυξης του CCS στην Ελλάδα. Φυσικά, πρωτοπόροι είναι τα κράτη στην Βόρεια Ευρώπη, που είναι κοντά στη Βόρεια Θάλασσα. Για 2 λόγους, γιατί έχουν πολλά εξαντλημένα κοιτάσματα πετρελαίου και φυσικού αερίου, που είναι οι πρώτοι στόχοι, πρώτες επιλογές για αποθήκευση του διοξιδίου του άνθρακα, και γιατί ακριβώς έχουν την τεχνογνωσία από τη βιομηχανία πετρελαίου, που είναι πολύ παρόμοια, επειδή και εκεί έχουμε πηγάδια, εξορίξεις, γεωτρήσεις κτλ. Οπότε, θα έλεγα Δανία, Ολλανδία από την Ευρωπαϊκή Ένωση και μετά Βρετανία και Νορβηγία εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι οι πρωτοπόροι σε αυτόν τον τομέα αυτή τη στιγμή. Μετά από αυτούς, κάπου εκεί, παραδόξως για πολλούς ίσως, κάπου εκεί είμαστε εμείς. Και αυτό είναι πολύ θετικό. Έχουμε καταρχήν το έργο του Πρίνου, το οποίο είναι, όπως ξέρετε, το μοναδικό κοίτασμα στην Ελλάδα που παράγει πετρέλαιο από τη δεκαετία του 80. Το οποίο είναι σχεδόν εξαντλημένο, δεν είναι ακόμα πλήρως εξαντλημένο, αλλά βαδίζει προς το τέλος της ζωής του. Μάλιστα. Και εκεί η ENERTH, η οποία είναι μια θυγατρική εταιρεία της Energian, έχει πλέον κάνει τις μελέτες και έχει κάνει την αίτηση για να πάρει άδεια αποθήκευσης διοξιδίου του άνθρακα. Οπότε θα μετατραπεί το κοίτασμα του Πρίνου από πετρελαιοπαραγωγό σε αποθήκευση διοξιδίου του άνθρακα. Η άδεια αυτή είναι τώρα η ΕΔΕΙΕΠ τη μελετά. Επίσης, έχει κατατεθεί στη ΔΥΠΑ η περιβαλλοντική μελέτη και ελπίζουμε ότι στις αρχές του επόμενου έτους, την άνοιξη δηλαδή, θα εκδοθεί η άδεια καλώς εχόντων των πραγμάτων. Επίσης, πολύ σημαντικό είναι ότι έχουμε τρεις μεγάλες εταιρείες, 2 τσιμεντοβιομηχανίες και ένα δηληστήριο, οι οποίες έχουν λάβει Innovation Fund για τα έργα καινοτομίες από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με πολύ σημαντική χρηματοδότηση, τα οποία αντιστοιχούν σε περίπου 3,5 εκατομμύρια τόνους διοξιδίου του άνθρακα, δέσμευση. Αυτά τα έργα λέμε ότι θα είναι έτοιμα περίπου το 29, 28, 29 κτλ.
Αυτό είναι, ίσως, είναι η δεύτερη μεγαλύτερη ποσότητα διοξιδίου του άνθρακα που έχει λάβει από το Innovation Fund μετά τη Γερμανία. Η Ελλάδα είναι νούμερο 2 σε όλη την Ευρώπη. Και υπάρχουν και άλλες αιτήσεις αυτή τη στιγμή, όπως υπάρχει και αίτηση από το ΔΕΣΦΑ, που είναι η εταιρεία που έχει το δίκτυο του σωλήνου φυσικού αερίου, για να δημιουργήσει ένα δίκτυο για την υγροποίηση του διοξιδίου του άνθρακα από εταιρείες που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής, ώστε να μπορούν μετά εύκολα να σταλούν με καράβια σε οποιοδήποτε μέρος, στον Πρίνο ή και αλλού, όπου χρειαστεί. Είμαστε αυτή τη στιγμή στην φάση ολοκλήρωσης του ρυθμιστικού πλαισίου. Ο στόχος είναι να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του έτους. Και φυσικά το μεγάλο θέμα στην αλυσίδα, στο πούμε, του CCS, είναι το οικονομικό μοντέλο, στην ουσία. Γιατί πρόκειται για μια καινούρια βιομηχανία, στην οποία υπάρχει λίγο το θέμα του αυγού και της κότας. Δηλαδή, κάποιος για να πάρει την επενδυτική απόφαση για να κάνει ένα έργο δέσμευσης, πρέπει να είναι σίγουρος ότι θα υπάρχει η αποθήκη για να μπει το διοξείδιο του άνθρακα και το ανάποδο από την πλευρά αυτού που δημιουργεί την αποθήκη. Οπότε χρειάζεται σίγουρα και η συμμετοχή και η βοήθεια του κράτους, η οποία υπάρχει, είναι σίγουρο. Είχαμε κάνει πρόσφατα και μια ημερίδα για το CCS και είχε μεγάλη συμμετοχή από το Υπουργείο, ο ίδιος ο Υπουργός, ο Υφυπουργός, ο Γενικός Γραμματέας κτλ. Οπότε νομίζω ότι είμαστε στην σωστή κατεύθυνση και πρέπει τώρα απλώς τα τελευταία μέτρα για να υλοποιηθούν τα έργα. Αυτού. Θετικά τα ακούω τα πράγματα. Θετικά. Υπάρχει πρόθεση. Υπάρχει πρόθεση, σίγουρα, 100%. Υπάρχουν και δυσκολίες, αλλά... Και υπάρχουν και δυσκολίες. Νομίζω είμαστε στο σημείο ακριβώς που απλώς καταλαβαίνουν τις δυσκολίες, ακριβώς επειδή όμως υπάρχει μεγάλη ενασχόληση και ακριβώς. Όλοι πλέον έχουν μπει στις λεπτομέρειες, το πώς θα πραγματοποιηθούν τα έργα. Δεν είναι απλώς ευχολόγια, είναι συγκεκριμένα τα πράγματα. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Ταρτάρα. Ευχαριστώ και εγώ. Να ευχαριστήσουμε τον Δ. Ταρτάρα και τη Βασιλική. Μένουμε στην ίδια ενότητα, Carbon Capture. Περνάμε στο πρώτο πάνελ του σημερινού συνεδρίου. Να καλωσορίσω τη Μάρθα Κεσίσογλου, μέλος της Επιτροπής από την Nova, για να υποδεχθεί τον κύριο Λεωνίδα Κανελόπουλο, Chief Sustainability Innovation Officer του Ομίλου Τιτάνα. Την κυρία Μαργαρίτα Βενιού, Chief Corporate Development, Governance και Communications Officer από Diana Shipping και τον κύριο Βασίλη Στενό, Founder και CEO της Olmega. Καλώς ήρθατε. Καλημέρα σας και από εμένα. Ακούσαμε όλο το πλαίσιο του CCS, τώρα ήρθε η ώρα να το δούμε στην πράξη, πώς εφαρμόζεται στο πεδίο, σε επίπεδο βιομηχανίας, ναυτιλίας και biotech. Οπότε θα δώσω κατευθείαν το λόγο στον κύριο Κανελόπουλο για να ξεκινήσουμε. Κύριε Κανελόπουλο, σύμφωνα με τους στόχους που έχει θεσπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για κλιματική ουδετερότητα το 2050, πώς συγκρίνεται το κόστος της δέσμευσης άνθρακα με άλλες στρατηγικές μείωσης των εκπομπών, ειδικά από μια εταιρεία του μεγέθους του Τιτάν? Ευχαριστώ πολύ και καλημέρα σε όλους. Καταρχήν, καλός ή κακός, πρόκειται για μια λύση η οποία είναι ακριβή. Ακριβή αλλά αναπόφευκτη και θα εξηγήσω τι εννοώ. Ακριβή υπό την έννοια και των επενδύσεων που απαιτούνται. Για ένα τυπικό εργοστάσιο τσιμέντου μιλάμε για εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ σε αρχικές επενδύσεις, αλλά και σε ό,τι αφορά τα κόστη λειτουργίας. Μιλάμε για ηλεκτρική κατανάλωση πολύ μεγαλύτερη από ό,τι έχουν σήμερα τα εργοστάσια τσιμέντου και θα χρειάζεται να είναι και πράσινη αυτή η ηλεκτρική ενέργεια. Και βεβαίως, όπως είδαμε και προηγουμένως στο Fireside Chat, πρόκειται για μια ολόκληρη αλυσίδα αξίας. Άρα δεν αρκεί να δεσμεύσει μια επιχείρηση το διοξείδιο του άνθρακα, πρέπει να μπορέσει να το υγροποιήσει, να το μεταφέρει και να το αποθηκεύσει ή να το μετατρέψει σε κάτι άλλο. Άρα όλα αυτά έρχονται αθρηστικά και δημιουργούν ένα πολύ σημαντικό χρηματοοικονομικό κόστος, το οποίο πρέπει κάπως να διαχειριστούμε. Υπάρχουν πράγματι άλλες λύσεις μείωσης του διοξείδιου του άνθρακα, οι οποίες είναι πολύ οικονομικότερες, όπως είναι η χρήση εναλλακτικών καυσίμων ή πρώτων υλών, η βελτιστοποίηση της ενεργειακής αποδοτικότητας των εργοστασίων. Αλλά όπως ακούσαμε και πριν, αυτά μας φτάνουν μόνο μέχρι ένα συγκεκριμένο σημείο. Επειδή υπάρχουν τα λεγόμενα process emissions, που είναι πάνω από το 50% ουσιαστικά στην τσιμεντοβιομηχανία, που προέρχονται από τις χημικές διεργασίες και όχι από τα καύσιμα,
Ο μόνος τρόπος που γνωρίζουμε σήμερα για να αντιμετωπιστούν αυτές είναι η δέσμευση του διοξιδίου του άνθρακα. Και έτσι αυτά όλα έρχονται και λειτουργούν συμπληρωματικά. Και εμείς στον Τιτάνα έχουμε θέσει πολύ συγκεκριμένους στόχους για να φτάσουμε στις μηδενικές εκπομπές μέχρι το 2050. Αυτό περιλαμβάνει έναν οδικό χάρτη με πάνω από 100 δράσεις όλων των ειδών, σε όλες τις γεωγραφίες που δραστηριοποιούμαστε, σε όλο το μήκος αλυσίδας αξίας. Μέσα σε αυτές έχει φυσικά πρωταγωνιστικό ρόλο και το Carbon Capture. Μέσω του Project Ifestos, εδώ στην Ελλάδα, στο εργοστάσιο μας, στο Καμάρι Βιωτίας, σκοπεύουμε να δεσμεύσουμε 1,9 εκατομμύρια τόνους διοξιδίου του άνθρακα το χρόνο. Είναι περίπου το 20% των εκπομπών του ομίλου. Θα είναι μάλλον το μεγαλύτερο έργο δέσμευσης διοξιδίου του άνθρακα στην Ευρώπη, στον τομέα της τσιμεντοβιομηχανίας τουλάχιστον. Και μέσω αυτού θα μπορέσουμε να παράξουμε και 3 εκατομμύρια τόνους το χρόνο πράσινου τσιμέντου μηδενικών εκπομπών άνθρακα. Και είναι ένα πολύ στρατηγικό project για τον Όμιλο. Ευχαριστούμε πολύ. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό και είναι πολύ μεγάλα τα μεγέθη. Από τη βιομηχανία, λοιπόν, και από την πράσινη βιομηχανία, από τη δέσμευση, να πάμε λίγο στη μεταφορά, στη ναυτιλία. Κυρία Βενιού, σε αυτή την πράσινη μετάβαση, όπου καλούμαστε να πάρουμε μέρος, η ναυτιλία πλέον είναι ένας κλάδος που σιγά-σιγά μπαίνει στο επίκεντρο για τις προσπάθειες για τη μείωση των εκπομπών του διοξιδίου του άνθρακα. Στην εταιρεία σας, στην Diana, ποιες είναι οι προοπτικές που έχετε αναγνωρίσει, αλλά και γενικότερα στον κλάδο της ναυτιλίας, όσον αφορά στις τεχνολογίες που περιορίζουν αποτελεσματικά τις εκπομπές των πλοίων, και η τεχνολογία που συζητάμε, η Carbon Capture, είναι κάτι που έχετε εξετάσει, είναι στα σχέδιά σας? Ευχαριστώ πολύ, Μάρθα. Καλή σας μέρα. Θα ήθελα να πω καταρχήν δύο λόγια για την εταιρεία μας. Η Diana Shipping είναι μια ναυτιλιακή εταιρεία. Εξειδικεύεται στην παροχή υπηρεσιών θαλάσσιας μεταφοράς. Και ταυτόχρονα της ανήκουν και πλοία σύγχρονα και υψηλής απόδοσης. Αυτή τη στιγμή έχουμε 38 πλοία μέσα στο νερό και είναι υπό ναυπήγηση άλλα 2 διπλού καυσίμου. Τα μεγέθη τους κυμαίνονται από 60.000 έως 208.000 deadweight tons. Όπως όλοι γνωρίζετε, αυτά τα πλοία για να κινηθούν χρειάζονται καύσιμα στις μηχανές τους. Αυτά τα καύσιμα, κατά την καύση, έρχονται σε επαφή με το οξυγόνο στην ατμόσφαιρα και δημιουργείται το διοξίδιο του άνθρακα. Το διοξίδιο του άνθρακα είναι ο βασικός παράγοντας κλιματικής αλλαγής, αφού είναι υπεύθυνος για το 70% περίπου των παγκόσμιων αερίων θερμοκηπίου. Τώρα, η ναυτιλιακή βιομηχανία, σύμφωνα με τον IMO, αποτελεί το 2,5-3% των παγκόσμιων εκπομπών ρήπων. Και παρότι αυτό το ποσοστό φαίνεται μικρό σε σχέση με άλλους κλάδους, η ναυτιλία αποτελεί μια πολύ σημαντική βιομηχανία για το παγκόσμιο εμπόριο, καθώς μεταφέρουμε το 80-90% του συνόλου των αγαθών. Εμείς αναγνωρίζοντας τον κρίσιμο ρόλο που παίζουν οι ναυτιλιακές επιχειρήσεις και φυσικά το δικό μας μερίδιο ευθύνης για την κλιματική αλλαγή, το 2024 ολοκληρώσαμε το πλάνο απανθρακοποίησης του στόλου μας, το έτσι επιδεικνύοντας την σταθερή μας δέσμευση για βιωσιμότητα και περιβαλλοντική υπευθυνότητα. Έχουμε εφαρμόσει στρατηγικά μέτρα σε βραχυπρόθεσμο, μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο, χρονικό ορίζοντα, που εκτείνεται πέρα από το 2030, και έτσι ελπίζουμε να μειώσουμε σημαντικά το ανθρακικό μας αποτύπωμα και να βελτιώσουμε την επιχειρησιακή μας αποδοτικότητα. Ένα από τα μεσοπρόθεσμα μέτρα που έχουμε αποφασίσει να χρησιμοποιήσουμε είναι η τεχνολογία CCS, το Carbon Capture. Η Diana αυτή τη στιγμή βρίσκεται ενεργά στις προσπάθειες για δέσμευση και αποθήκευση διοξιδίου του άνθρακα εν πλώ. Είμαστε μέρος της ομάδας του American Bureau of Shipping για αυτό το λόγο και έχουμε ήδη υπογράψει letter of intent με συγκεκριμένο κατασκευαστή για να μπορέσουμε να εγκαταστήσουμε την τεχνολογία CCS σε ένα από τα πλοία μας. Και αυτή η πρωτοβουλία προβλέπουμε ότι θα δεσμεύσει 46,4 μετρικούς τόνους διοξιδίου του άνθρακα την ημέρα, το οποίο ανταποκρίνεται σε μια ετήσια μείωση 10.350.000 μετρικών τόνων διοξιδίου του άνθρακα. Και είναι μόνο από ένα πλοίο.
Τα νούμερα είναι εντυπωσιακά, όπως και οι όγκοι και οι προκλήσεις. Θα τα δούμε πιο συγκεκριμένα παρακάτω. Πάμε τώρα να συζητήσουμε κάτι ακόμη πιο ενδιαφέρον, το Carbon Capture Utilization. Έχουμε λοιπόν μαζί μας το founder CEO της Solmeia, η οποία είναι biotech εταιρεία και θα μας εξηγήσει ο κύριος Στενός τι ακριβώς κάνει η Solmeia. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ένα αξιοθαύμαστο παράδειγμα disruptive innovation και είναι και μια τεχνολογία που μπορεί να βοηθήσει σημαντικά στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Οπότε η ερώτησή μου, ότι ξέρουμε ότι τα προϊόντα σας μπορούν να έχουν πολλούς τελικούς αποδέκτες. Πώς το βλέπουμε αυτό να εφαρμόζεται στο πεδίο και ποιες είναι οι προοπτικές σε σχέση και με την εφαρμογή τους από την ελληνική και όχι μόνο βιομηχανία και άλλους κλάδους. Ευχαριστώ πολύ και ο πλευράς μας. Καλημέρα σε όλους. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Είμαστε ο πιο μικρός οργανισμός, αναμφισβήτητα. Είναι τιμή μας που μας δίνεται αυτή η δυνατότητα να εξηγήσουμε και να επικοινωνήσουμε σε όλους εσάς την ελπίδα την οποία έχουμε έτοιμη και απτή να προσφέρουμε στη βιομηχανία και όχι μόνο. Πρόκειται για μια κλιματική κρίση και όχι αλλαγή, η οποία χρειάζεται δραστικές και άμεσες κινήσεις. Δεν μπορεί να κάνουμε τίποτα μόνοι μας και εξού ερχόμαστε και προϋποθέτουμε ότι θα συνεργαστούμε με ρηπογόνους οργανισμούς, είτε αυτήν από την ναυτιλία ή όχι, οι οποίοι έχουν ανάγκη να κάνουν κάτι το διοξείδιο του άνθρακα που αναμφισβήτητα και inevitably θα συνεχίσουν να εκλείουν. Σαν οργανισμό, σαν εταιρεία, παίρνουμε το δεσμευμένο διοξείδιο του άνθρακα, βιολογικά το μετατρέπουμε σε κάτι το οποίο αρέσει στα μικροφύκη μας, σε αυτό που εσείς μπορείτε να γνωρίζετε όλοι ως σπιρουλίνα. Δεν τα καλλιεργούμε όπως τη σπιρουλίνα, τα καλλιεργούμε με μια μορφή ζύμωσης, όπως λέγεται, και καταλήγουμε να παράξουμε μια άχρωμη, άοσμη, ουδέτερη βιομάζα που πρακτικά υποκαθιστά τη σόγια, το αλεύρι ή οποιαδήποτε άλλη πρώτη ύλη που θα μπορούσε να εφαρμοστεί σε ό,τι plant-based food application γνωρίζουμε. Άρα σε plant-based burgers, steaks, fish, eggs, snacks, pasta, dairy products, όπως ακόμη να δει, έχουμε τα γνωστά φυτικά γάλατα από ρύζι, από αμύγδαλο, από coconut, από οτιδήποτε άλλο, θα μπορούσε να είναι και από microalgae. Και ακόμη και φαγητό για τους αστροναύτες και για τα μωρά. Άρα πρακτικά παράγεις φαγητό ή εξασφαλίζεις τις πρώτες ύλες για να συνεχίσεις να τρέφεις τα 8 δις κόσμου στη γη, αφομοιώνοντας και όχι εκλείοντας περαιτέρω διοξείδιο του άνθρακα. Αυτό σαν μοντέλο έχετε, ξαναλέω, να λειτουργήσει συμπληρωματικά σε όλα τα CCS μοντέλα που καλώς υπάρχουν και πρέπει να υπάρχουν και όχι ανταγωνιστικά. Πολύ ωραία και πολύ ενδιαφέρον. Και έχοντας κλείσει το πρώτο κύκλο, πάμε να κάνουμε μια κουβέντα με την Μαργαρίδα, τον Λεωνίδα, τον Βασίλη, ξεκινώντας από την πιο βασική ερώτηση. Αν θεωρήσουμε ότι εδώ, σε αυτό το πάνελ αυτή τη στιγμή, είμαστε ένα πλήρες οικοσύστημα. Έχουμε τη βιομηχανία, έχουμε την ναυτιλία, έχουμε το innovative biotech. Είναι λοιπόν ένα οικοσύστημα που για να επιβιώσει πρέπει να μειώσει τις εκπομπές άνθρακα που εκπέμπει. Άρα λοιπόν, ποιες είναι οι συνδυαστικές ενέργειες που θα έπρεπε να γίνουν για να πάμε εκεί, να ξεκινήσουμε από τη Μαργαρίτα. Τα πλοία της Diana's μπορούν να εγκαταστήσουν, όπως είπα και προηγουμένως, αυτή την τεχνολογία CCS, για να δεσμεύσουν και να αποθηκεύσουν το διοξίδιο του άνθρακα εν πλώ. Τώρα, η εταιρεία Titan και η εταιρεία Solmeia θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν αυτό το διοξίδιο του άνθρακα ως πρώτη ύλη και έτσι δημιουργώντας έναν κύκλο παραγωγής του διοξιδίου του άνθρακα που δεν καταλήγει στην ατμόσφαιρα, αλλά επιστρέφει στην παραγωγική διαδικασία. Έτσι θα μπορούσαμε τους ρήπους της ναυτιλίας να τους μετατρέψουμε σε ένα νέο προϊόν προς κατανάλωση. Βεβαίως υπάρχουν πάρα πολλά εμπόδια και κενά. Αυτή την περίοδο δουλεύουμε σε ένα project το οποίο αφορά έτσι την ολιστική προσέγγιση της εμπορικής βιωσιμότητας της χρήσης του υγροποιημένου διοξιδίου του άνθρακα, το οποίο έχει γίνει οικονομοτεχνική μελέτη, έχουν βρεθεί τα πιθανά οικονομικά ωφέλη και οι πιθανοί χρήστες. Οι συνομιλητές μου θα μπορούσαν να είναι χρήστες αυτού του προϊόντος. Ωστόσο, υπάρχουν σοβαρά εμπόδια, τόσο σε λιμενικές υποδομές, γιατί δεν υπάρχουν υποδομές να δεκτούν, να γίνει εκφόρτωση αυτού του φορτίου. Οπότε χρειάζεται ανάπτυξη ή αναβάθμιση υπάρχοντα λιμενικών υποδομών και σίγουρα εκπαίδευση
για το ανθρώπινο δυναμικό που εμπλέκεται σε αυτή την αλυσίδα μεταφοράς, τόσο στη θάλασσα όσο και στη στεριά. Λεωνίδα, από τη μεριά της βιομηχανίας. Ναι, νομίζω είναι ένα κλασικό παράδειγμα κυκλικής οικονομίας. Εμείς παράγουμε μεγάλες ποσότητες διοξιδίου του άνθρακα. Αυτές, αφού δεσμευτούν κάτι, όπως είπαμε και νωρίτερα, πρέπει να γίνουν. Εδώ έρχεται ο τομέας της ναυτιλίας για να μεταφέρει το διοξίδιο του άνθρακα όταν χρειάζεται αυτό να μεταφερθεί δια θαλάσσης. Εδώ έρχονται νέες νεοφυείς επιχειρήσεις με πολύ ωραία μοντέλα που μπορούν να υποδεχτούν το διοξίδιο του άνθρακα σαν πρώτη ύλη και να το μετατρέψουν σε κάτι χρήσιμο. Είτε αυτό είναι τρόφιμα, είτε είναι ενδεχομένως μετά καύσιμα, τα οποία και πάλι μπορούν να είναι πράσινα καύσιμα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε στην ναυτιλία είτε και πάλι στη βιομηχανία. Άρα ουσιαστικά το παραπροϊόν ενός ομίλου ή μιας επιχείρησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί από μία άλλη και να αξιοποιηθεί διαφορετικά. Και τα πλοία που δεσμεύουν διοξείδιο του άνθρακα μπορούν να το μετατρέψουν σε μια άλλη μορφή με ασβεστόλιθο που μπορούμε εμείς μετά να χρησιμοποιήσουμε στην παραγωγική μας διαδικασία. Φυσικά η συνεργασία δεν σταματάει εκεί. Πρέπει να δούμε τα θέματα του ρυθμιστικού πλαισίου που απουσιάζει από πολλές χώρες αυτή τη στιγμή. Πρέπει να δούμε τα θέματα των προτύπων και των προδιαγραφών. Αυτό το προϊόν που αλλάζει χέρια, τι χαρακτηριστικά έχει για να μπορούμε όλοι να το υποδεχτούμε με τον ίδιο τρόπο. Πρέπει να δούμε τα θέματα υποδομών που είπε και η Μαργαρίτα, σε λιμάνια, σε αγωγούς, σε μονάδες αποθήκευσης. Και πρέπει φυσικά να δούμε και τα θέματα έρευνας και ανάπτυξης και τεχνολογίας που μπορούμε μέσω της συνεργασίας να νομίζω να κάνουμε σημαντικά βήματα. Βασίλη. Όπως είπα και νωρίτερα, είμαι εδώ για να επικοινωνήσω σε εσάς κάποια αισιόδοξη νότα. Το διοξείδιο του άνθρακα δεν μπορούμε να αξιώνουμε από όλους τους παραγωγικούς τομείς της οικονομίας να μειωθεί. Κάποιοι οργανισμοί δεν μπορούν να μειώσουν την έκκληση του διοξείδιου του άνθρακα. Θα συνεχίσουν να εκλείουν, γιατί εξυπηρετούν ανάγκες ημών με ήττα και ημών με ύψιλον. Υποδομές, έστω ότι δεν υπάρχουν, που συμφωνώ απόλυτα. Στα πλαίσια της ελπιδοφόρου δικού μου μηνύματος, θεωρώ ότι υπάρχουν πάρα πολλά χρηματοδοτικά εργαλεία αυτή τη στιγμή, καθώς είναι πολύ επιτακτική η κρίση της κλιματικής κατάστασης, όχι αλλαγής. Οπότε υπάρχουν τρόποι, εφόσον υπάρχει θέληση, η βούληση και η διάθεση για περαιτέρω ασφαλή εφαρμογή καινοτομίας, να προκύψουν υποδομές σύντομα, καθώς τα νούμερα πιέζουν, όπως πολύ σωστά είπε ο αγαπητός καθηγητής νωρίτερα. Πρέπει λοιπόν και υπάρχουν υποδομές, θα υπάρξουν σύντομα υποδομές για να γίνει κάτι με τις αναπόφευκτες εκκλήσεις διοξειδίου του άνθρακα. Είμαστε εδώ εμείς και πολλοί ακόμη οργανισμοί πέρα από εμάς, έτσι ώστε να δώσουμε αξία σε κάτι που σήμερα έχει μόνο επιβαρυντική σημασία στο μυαλό μας και πρακτικά να αποδαιμονοποιήσουμε την επιχειρηματικότητα και την κερδοφορία. Μπορεί λοιπόν κάποιοι οργανισμοί να συνεχίσουν στο όνομα του growth τους να αυξάνουν, μόνο το σεβασμό στην έννοια της εκκλήσης του διοξειδίου του άνθρακα, εφόσον υπάρχουν υποδομές και τα μέσα, αυτό το διοξείδιο του άνθρακα να έχει υποφελή πλέον χρήση για όλους εμάς. Το επόμενο θέμα είναι κάτι που απασχόλησε και στην αρχή του συνεδρίου. Μιλούσαμε για taxonomy, για double materiality, για CSRD. Όλα αυτά βέβαια είναι εντός της Ευρώπης, εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα εδώ η ερώτηση είναι ότι εσείς είστε εταιρείες που δραστηριοποιείστε σε παγκόσμια κλίμακα, παράλληλα εισηγμένες. Οπότε ένα πόδι είναι στο τι γίνεται στην Ευρώπη και ένα άλλο πόδι είναι, πολύ μεγαλύτερο ίσως, το τι γίνεται στον υπόλοιπο κόσμο και πόσο αυτά που στο μικροπεριβάλλον μας της Ευρώπης, τα καλά που γίνονται, είναι αυτά που βλέπετε και σε άλλες αγορές ή βλέπετε άλλες προκλήσεις και ευκαιρίες. Πώς δηλαδή υπάρχουν τα θέματα, πώς αντιμετωπίζονται τα θέματα κλιματικής κρίσης από εταιρείες και από οικοσυστήματα εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και θα ήθελα να ξεκινούσαμε με τον Τιτάνα. Ναι. Νομίζω ότι η Ευρώπη έχει προσπαθήσει να δώσει το καλό παράδειγμα σε μεγάλο βαθμό. Τώρα, το πόσο πετυχημένο θα είναι αυτό θα φανεί στο μέλλον. Το θέμα είναι ότι αν δεν ακολουθήσουν άλλες χώρες που παράγουν σημαντικές ποσότητες διοξιδίου του άνθρακα, κυρίως στις αναπτυσσόμενες περιοχές του κόσμου, δυστυχώς αυτό θα είναι μια τρύπα στο νερό και θα οδηγήσει και στην υποβάθμιση της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Άρα υπάρχει μια πραγματική πρόκληση και προφανώς έργα για τα οποία μιλάμε, δέσμευση διοξιδίου του άνθρακα με τις επενδύσεις που χρειάζονται και τα κόστη λειτουργίας που συντελούν,
δεν μπορούν να προχωρήσουν αν δεν εξασφαλίσουμε ότι όλοι παίζουμε με τους ίδιους κανόνες, με τους ίδιους όρους. Και εδώ έρχεται η Ευρωπαϊκή Ένωση με το Carbon Border Adjustment Mechanism, το CBAM, που ουσιαστικά μέσω δασμών στο διοξίδιο του άνθρακα προσπαθεί να φέρει το παιχνίδι στα ίσα, ας το πούμε έτσι, και να μπορέσουν να προχωρήσουν αυτές οι επενδύσεις. Βεβαίως όλα αυτά τα εργαλεία έχουν και κάποιες ατέλειες, δεν είναι πάντοτε ολοκληρωμένα και τέλεια. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις επιχειρήσεις, ιδίως οι πιο μεγάλες που δραστηριοποιούνται σε περισσότερες χώρες, συχνά αναλαμβάνουν τις ίδιες δεσμεύσεις για όλες τις χώρες. Και το CSRD που σε υποχρεώνει και το taxonomy σε αναγκάζει να κοιτάξεις την παραγωγή σου σε όλες τις χώρες που δραστηριοποιείσαι, είτε είναι μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε όχι. Οι δεσμεύσεις που αναλαμβάνουμε με τους στόχους για το διοξίδιο του άνθρακα, τα λεγόμενα science-based targets, και αυτά κοιτάζουν όλες σου τις εκπομπές. Άρα, δεν μπορείς να περιοριστείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βεβαίως, μικρότερες επιχειρήσεις που μπορεί να έχουν ένα εργοστάσιο τσιμέντου σε μια συγκεκριμένη χώρα, η οποία δεν υπόκειται στους ίδιους περιορισμούς διοξιδίου του άνθρακα, αν μπορεί να εξάγει στην Ευρώπη, οδηγεί στο λεγόμενο φαινόμενο της διαρροής άνθρακα και το οποίο ουσιαστικά οδηγεί μόνο σε απώλεια ανταγωνιστικότητας και όχι σε ωφέλη για το περιβάλλον. Φυσικά, όλα αυτά είναι ένα πλαίσιο που εξελίσσεται. Πρέπει να υπάρξει διεθνή συνεργασία για να μπορέσουμε να έχουμε όλοι τους ίδιους κανόνες. Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι όσο υπάρχουν διαφορετικές πολιτικές προτεραιότητες, διαφορετικές οικονομικές συνθήκες και διαφορετικά ρυθμιστικά πλαίσια, είναι αναμενόμενο οι εταιρείες να υιοθετούν και ελαφρώς διαφορετική στρατηγική ανάλογα το που βρίσκονται. Ευχαριστώ. Από πλευράς Biotech, αυτό τα διαφορετικά ρυθμιστικά πλαίσια, διαφορετικές αγορές, διαφορετικές προτεραιότητες ενδεχομένως, ακόμη και πολιτικές. Θα σταθώ σε κάτι πάντα νωρίτερα. Δεν είμαστε συγμένοι. Δεν το ξέρω. Ρυθμιστικά πλαίσια υπάρχουν, θέλουν πάρα πολύ περισσότερη δουλειά και θα ξεκινήσω από κάτι πιο απλό για να σας δώσω να καταλάβετε όλοι. Πρόσφατα έγινε γνωστή, δημοσιεύτηκε η περιβόητη έκθεση του Μάριο Τζουάγκη. Εκείνος λέει ξεκάθαρα πως χρειάζεται η Ευρώπη να επενδύσει 800 δις στις υποδομές της, ώστε να μπορέσει να διατηρήσει το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα, τουλάχιστον στην Αμερική, αν όχι και στην Ασία. Ως εκ τούτου, είναι προφανές ότι θα υπάρξουν έξτρα αντίστοιχα κίνητρα για να καινοτομήσουμε περισσότερο. Η Ευρώπη, αντίστοιχα, είναι ο ρυθμιστικός φορέας που έχει το European Tariff System, το οποίο ενδιαφέρεται πάρα πολύ και μετρά τα emissions και καθιστά όλους εμάς να είμαστε σε μια εγρήγορση ή να μπορούμε να κινητοποιούμε τους μεγάλους υπογόνους οργανισμούς, δίνοντάς τους απτά παραδείγματα του πώς θα μπορέσουν να αποφεληθούν χρηματοοικονομικά και όχι μόνο. Δεν θα σταθώ στα ESGs που λίγο πολύ όλοι τα γνωρίζουμε και μόνο σε αυτά, αλλά πλέον των ESGs υπάρχουν πάρα πολλά άμεσα, ξαναλέω, απτά ωφέλη που η Κομισιόν και όχι μόνο έχει ξεκινήσει. Και αισιοδοξούμε ότι και αντίστοιχοι άλλες χώρες του κόσμου θα ακολουθήσουν. Και θα το ακολουθήσουν όχι επειδή το ζητάει ο Βασίλης προς Θεού. Θα ακολουθήσουν, εάν και εφόσον ακολουθήσουν, επειδή το ζητούν οι καταναλωτές. Ένας πολύ μεγάλος FMCG οργανισμός που παράγει γαλακτοκομικά προϊόντα παγκοσμίως ήρθε και είπε σε εμάς, την πολύ μικρή εταιρεία που ξεκινά από την Ελλάδα με σκοπό να μην μείνει στην Ελλάδα προφανώς, ότι μας αρέσει το δικό σας πρώτη ύλη, γιατί πρακτικά μπορεί να εφαρμοστεί σε ό,τι αυτοί παράγουν, καλώς ή κακώς, αλλά μπορώ στο packaging έξω να γράψω environmentally friendly στην πιο ευγενή mild εκδοχή του, μέχρι και carbon neutral, αν όχι και negative. Αυτό θα μπορούσε πάρα πολύ εύκολα, indirectly, να βοηθήσει αυτόν τον οργανισμό να κάνει acquire customers, millennials, zers, aers. Αυτοί είναι οι πιο environmentally conscious και aware του τι υπάρχει εκεί έξω και αυτό θα προκαλέσει και θα επιταχύνει αυτή την αισιόδοξη νότα που θέλω να επικοινωνήσω και σε εσάς, της αλλαγής. Και από την πλευρά της ναυτιλίας. Εγώ να πω ότι οι οικονομίες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδιαίτερα σε αναπτυσσόμενες χώρες, αντιμετωπίζουν συχνά διαφορετικές προτεραιότητες. Για πολλές από αυτές η οικονομική ανάπτυξη, η καταπολέμηση της φτώχειας, αντισταθμίζεται της κλιματικής δράσης. Αυτό σημαίνει ότι η μετάβαση σε πράσινες τεχνολογίες δεν είναι πάντα προτεραιότητα και επίσης είναι και εξαρτώμενες σε ορυκτά καύσιμα. Απ' την άλλη, όμως, βλέπουμε στην Ασία και ιδιαίτερα στην Κίνα, όπου υπάρχει μία σαφή βούληση για δράση, η οποία είναι συνοδευόμενη και από σημαντικά κονδύλια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και η εξελίξη στον τομέα της βιώσιμης ανάπτυξης τρέχει με γοργούς ρυθμούς.
Αισιόδοξο το μήνυμα, πιο αισιόδοξο από ό,τι περίμενα τις απαντήσεις σας, για να είμαι ειλικρινής. Έχουμε χρόνο για περίπου μία ερώτηση ακόμα. Είναι από τις πρώτες φορές, ίσως είναι και η πρώτη φορά, που σε CCS επίπεδο δημιουργείται ένα τέτοιο πάνελ, όπου έχουμε ουσιαστικά όλη την αλυσίδα σε ένα τραπέζι. Οπότε η αναπόφευκτη ερώτηση είναι, τι έχετε διαπιστώσει μέχρι σήμερα σε επίπεδο προκλήσεων, δηλαδή αυτή η ολιστική λύση, το CCS και το CCU, ειδικά κατά τη μεταφορά, είτε μέσω αγωγών, είτε μέσω πλοίων, κατά την αποθήκευση, για παράδειγμα, πόσο εύκολο είναι να εντοπιστούν ικανού μεγέθους εξαντλημένα κοιτάσματα, πόσο εύκολο είναι αλατούχοι υδροφόροι ορίζοντες. Ακούσαμε προηγουμένως ότι ο υδροφόρος ορίζοντας είναι ένας φόβος που δεν θα έπρεπε να έχουμε, γιατί τελικά η τεχνολογία είναι τέτοια που τον προστατεύει. Αλλά στην πράξη, όταν πια στο πεδίο πας να κάνεις την εφαρμογή, ποιες είναι οι προκλήσεις της τεχνολογίας, οπότε αυτή ήταν μας. Ναι. Βλέπω ότι έχουμε 4 λεπτά, θα μπορούσαμε να μιλάμε για τουλάχιστον 4 ώρες για τις προκλήσεις. Να κάνουμε ένα white paper. Μιλάμε για έργα τα οποία είναι πάρα πολύ σύνθετα και έχουν ρίσκα τεχνολογικής φύσεως καταρχήν. Είναι τεχνολογίες οι οποίες τώρα δοκιμάζονται, δεν υπάρχουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Έχουμε ρίσκα που αφορούν το ρυθμιστικό πλαίσιο, που είναι και αυτό σε εξέλιξη. Έχουμε ρίσκα που αφορούν το κομμάτι της χρηματοδότησης. Μιλάμε για έργα τα οποία απαιτούν σημαντικά κίνητρα προκειμένου να μπορέσουν να προχωρήσουν. Θέματα που αφορούν πρότυπα και προδιαγραφές, που ανέφερα και προηγουμένως, τη μεταφορά, την αδειοδότηση, την κοινωνική αποδοχή για κάτι το οποίο δεν γνωρίζει τόσο καλά μέχρι σήμερα, παρά το γεγονός ότι στον τομέα των πετρελαίων είναι κάτι που το έχουμε δει πάρα πολλά χρόνια να συμβαίνει μέσω του Enhanced Oil Recovery, άρα δεν είναι κάτι καινούριο το storage του CO2. Παρ' όλα αυτά, πρέπει να μπορέσουμε να διαχειριστούμε όλες αυτές τις διαφορετικές συνθήκες. Για μένα, ίσως η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζουμε, και μιλάω τώρα σαν Ελλάδα ή σαν χώρες του Νότου της Ευρώπης, είναι η έλλειψη αποθηκευτικού χώρου. Είναι ένα από τα πράγματα τα οποία οι βόρειοι γειτονές μας έχουν όχι λυμμένο, αλλά τέλος πάντων βρίσκονται σε ένα πολύ πιο προχωρημένο στάδιο. Σε εμάς δεν είναι μόνο εντοπισμός, είναι ότι αυτά τα παιδιά πρέπει να τα αναπτύξεις, να τα φτιάξεις ώστε να μπορούν να υποδεχτούν το CO2. Και αυτή τη στιγμή σε όλη τη Μεσόγειο ουσιαστικά υπάρχει ο Πρίνος, που αναφέρθηκε προηγουμένως, και η Ραβένα στην Ιταλία. Άρα, μόνο και μόνο με δεδομένο το γεγονός ότι ήδη έχουμε 3 επιχειρήσεις μόνο στην Ελλάδα που έχουν λάβει χρηματοδότηση από το EU Innovation Fund για κάτι τέτοιο, σίγουρα η έλλειψη αποθηκευτικού χώρου είναι κάτι που αποτελεί μεγάλη, μεγάλη πρόκληση. Και βέβαια, για να κλείσω, είναι και το θέμα του συντονισμού, και αυτό αναφέρθηκε προηγουμένως, πρέπει να μπορέσεις για να προχωρήσεις στις ανάλογες επενδύσεις και τα υπόλοιπα μέλη του οικοσυστήματος να προχωρήσουν ταυτόχρονα, να υπάρχουν πλοία που σήμερα δεν υπάρχουν. Και να εξασφαλιστείς ότι όντως θα μπορείς να έχεις έτοιμο τον αποθηκευτικό χώρο όταν θα είσαι έτοιμος να δεσμεύσεις το διοξείδιο του άνθρακα. Και βλέπουμε ότι χώρες πιο πλούσιες προφανώς, όπως η Νορβηγία, είναι διατεθειμένες να χρηματοδοτήσουν και τυχόν κενά και αριθμίες σε αυτό το συντονισμό. Εδώ είναι λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα. Επομένως, εφόσον είμαστε στη Μεσόγειο και εφόσον τίθεται το πολύ μεγάλο θέμα της μεταφοράς, καθώς η αποθήκευση είναι περιορισμένη, στο κομμάτι της ναυτιλίας, ποιες είναι οι μεγαλύτερες προκλήσεις? Είναι αυτό που είπα και προηγουμένως, Μάρθα. Εμάς μας ενδιαφέρει να μπορούμε να εκφορτώσουμε με ασφάλεια το φορτίο, το υγροποιημένο δηλαδή διοξίδιο του άνθρακα. Κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ένα σχέδιο ασφαλούς διαχείρισης και εκφόρτωσης. Είτε αυτή η εκφόρτωση αφορά ένα άλλο πλοίο, δηλαδή αυτό το ship-to-ship εκφόρτωση, ή το ship-to-terminal, που είναι δηλαδή η εκφόρτωση σε ένα τερματικό σταθμό. Υπολείπονται υποδομές, υπολείπονται, όπως είπε και ο Λεωνίδας, αποθηκευτικοί χώροι και υπολείπονται και εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού. Όλα αυτά πρέπει να επιληθούν. Σίγουρα οι τοπικές αρχές παίζουν σημαντικό ρόλο, πρέπει να συντονιστούν, πρέπει να υπάρξει ένα νομοθετικό πλαίσιο ώστε να βγουν οι κατάλληλες άδειες. Όλα αυτά είναι χρονοβόρα, οπότε πρέπει να τρέξουμε πάρα πολύ γρήγορα. Βασίλη. Σε εμάς η μεγαλύτερη πρόκληση είναι ο χρόνος. Όπως αντιλαμβάνεστε, πρέπει να βιαστούμε, να φροντίσουμε να είμαστε σύντομα σε θέση να εξυπηρετήσουμε τις ανάγκες τις οποίες οι δύο προλαλήσαντες δικαιολογημένα και για πολύ καιρό ακόμη θα εξακολουθούν να έχουν. Έχουμε για την ώρα μια αρκετά μεγάλη μονάδα
εντός του Ερευνητικού Κέντρου Δημόκριτος, αλλά σας παρακαλώ, μην θυμάστε απλά σαν τρελό επιστήμονα. Υπάρχει μια μονάδα που δουλεύει και επιστοποιείται αυτό που συζητάμε, γίνεται πράξη, έτσι ώστε να μπορεί να επικοινωνηθεί απτά σε ακριβώς μεγάλους ρηπογόνους οργανισμούς ότι γίνεται. Έχουμε μια μεγάλη στήριξη από την Κομισιόν με ένα project που μόλις έχει για πρώτη φορά στην Ελλάδα δοθεί σε ελληνική εταιρεία και είμαστε εμείς αυτοί. Άρα μένει μέσα στο τέλος του 26 να έχουμε καταφέρει να στήσει αυτή την πρώτη μεγάλη μονάδα δέσμευσης αξιοποίησης, συγγνώμη, όχι δέσμευσης, αξιοποίησης διοξιδίου του άνθρακα, που θα έχει ήδη προδεσμευθεί. Και είναι ακριβώς αυτό που ανέφερε νωρίτερα ο κ. Κανελόπουλος, που ίσως δεν του δώσαμε την δέουσα έμφαση. Είναι το πιο μεγάλο project στην Ευρώπη που έχει ποτέ εγκριθεί σε εκείνους για δέσμευση πολύ μεγάλου όγκου διοξιδίου του άνθρακα. Αν μπορούσαμε να είμαστε σε θέση να αξιοποιήσουμε το δικό τους ή αντίστοιχο δικό τους CO2 από άλλους εκκλητές, αμέσως δίνουμε μια λύση και μια δυνατότητα κάποιοι άλλοι να μιμηθούν και να ακολουθήσουν αυτό το μοντέλο που κάνουμε όσον αφορά το utilization of the CO2 per se, χωρίς να πηγαίνουμε ενάντια στο storage of the CO2. Απλά είναι πεπερασμένο το όριο του πόσο πολύ μπορεί να γίνει stored το CO2 και σε ποιο κόστος. Ενώ το use έχει κάποια έξτρα λιγότερα κόστη και σίγουρα potential δευτερογενή αξία που μπορεί να κάνει break-even αυτά τα αντίστοιχα κόστη που υπάρχουν. Να ευχαριστήσουμε τους πραγματικά εξαιρετικούς ομιλητές. Κυρίες και κύριοι, ξέρω ότι θέλετε να κάνετε ερωτήσεις. Είχα δει και χέρια σηκωμένα. Πρέπει να δώσουμε όμως το βήμα στο επόμενο πάνελ. Οπότε η παράκληση είναι στο διάλειμμα. Αν θέλετε να μας πλησιάσετε, να τα συζητήσουμε σε μεγαλύτερο βάθος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.